Με τον κεραυνό του Τζούμπερ στο 92 της αναμέτρησης με τον Ιωνικό, η ΑΕΚ κατάφερε να αποδράσει με τρίποντο, με 1-2 από την νίκη, και να μειώσει τον πόντο διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η νίκη της Ένωσης είναι τεράστια από τη στιγμή που η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα βρέθηκε πίσω στο σκορ και στα τελευταία λεπτά του χθεσινού αγώνα κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Στα αποδυτήρια κρατούσε μεγάλη χαρά και ήταν περισσότερο χαρούμενος με το αποτέλεσμα ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ο ισχυρός άντρας ΠΑΕ βρέθηκε εκεί και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πάθος που έβγαλαν οι παίκτες του Αλμέιδα. Πλέον ο δικέφαλος στρέφει την προσοχή του στο επόμενο παιχνίδι με τον Παρσεραϊκό, αν και είχε επικρατήσει στον πρώτο αγώνα στην ΟΠΑΠ Αρίνα με 3-0. Η τεράστια νίκη της ΑΕΚ, η οποία έκανε την ανατροπή στα τελευταία λεπτά, δεν είχε προηγούμενο για πάρα πολύ καιρό. Η προηγούμενη φορά που η Ένωση κατάφερε να επικρατήσει εκτός έδρας με ανατροπή στα τελευταία λεπτά ενός αγώνα ήταν πριν από περίπου 5 χρόνια. 4 Φεβρουαρίου 2018 ο δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-1 στο κομβικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκη. Τότε τα γκολ τα είχαν πετύχει στο 87 Τσιγκρίνσκι, στο 94 Γιακουμάκης. Τελευταία νίκη σε εκτός έδρας αναμέτρηση, ενώ έχανε στο ημίχρονο, ήταν με την Ξάνθη στις 7 Απριλίου του 2019, όταν επικράτησε με 3-1, με τον Κάστρο στο 31, το 1-0, ο Οικονόμου στο 68, ο Πόνσε στο 70 και ο Μπογιές στο 90, είχε δώσει την ανατροπή της ΑΕΚ. Αξίζει να σημειωθεί πως οι κυτρινόμαυροι διεύρυναν παράλληλα τα σερί τους απέναντι στον Ιωνικό, τον οποίο νίκησαν για 8ο διαδοχικό μάτς μετά από το ιστορικό 0-1 το Μάιο του 2005 και κατάφεραν να επικρατήσουν για ένα τη φορά στο γήπεδο της Νεάπολης.